Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα, όσο σ' αγαπώ. Δεν τρέχει απολύτως τίποτα με την Αλεξάνδρα. Είμαστε φίλοι, με ξενάγησε λίγο στην πόλη, είχαμε κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις και αυτό ήταν όλο. Όλο αυτό θα μπορούσε να μην είχε συμβεί αν με έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Μία για όλες και όλες για μία. Μ' αρέσει το πνεύμα σας, κορίτσια, αλλά δεν θα χρειαστεί. Δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα και θα έχουμε τρελά σουξέ. Ο Αλέξ πάντως δεν είναι μαζί μου. Δεν ξέρω αν η αιτία είναι η Αλεξάνδρα ή η Μαρία. Πάντως προτιμώ να είναι η Αλεξάνδρα. Είμαι η Μαρία Παπασωτηρίου, πρόεδρος της Εκομόντα και σας καλωσορίζω στο λανσάρισμα της νέας μας κολεξιόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2009. Ορίστε, να. Πήγε 12 παρά 1. Τι λες να κάνω, να το ρισκάρω? Ναι. Μαρία. Φίλιππε, εγώ δεν είναι... Μετάνιωσες? Όχι. Όχι, αυτονομήσεις. Ξέρω κι εγώ. Μετά από όλα όσα πέρασες, δεν ξέρω. Όχι, Φίλιππε. Σου είπα, ο Αλέξης δεν με ενδιαφέρει πια. Ωραία. Τότε μπορώ να σε κλείσω ξανά. Ευχαριστώ, Παναγίτσα μου. Το έκανες πάλι το θαύμα σου. Θα βάλεις όμως και ένα χεράκι να μην αργήσουν τα Στέφανα, έτσι. Μην κάνουμε μισές δουλειές. Σχόνα με, Θεέ μου, τι λέω. Δεν ξέρεις πόσο καιρό περίμενα για να το κάνω αυτό. Ξέρω, ξέρω. Ξέρω, εννοώ, ξέρω από το Παρίσι. Το έβαλα στα πόδια. Χαίρομαι πολύ που δεν το έβαλες πάλι στα πόδια. Χαίρομαι πολύ που το ξαναεπιχείρησες. Χαίρομαι πολύ που... Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου, Μαρία. Δεν έχω συνηθίσει να μου λέει κάποιος τέτοια λόγια και να τα εννοεί. Back to the start. Θέλω να σε κρατάω στην αγκαλιά μου φυλακισμένη όλο το βράδυ. Δεν θα με είχες φυλακισμένη. Με τη θέλησή μου θα ήμουν. Αλλά... Αλλά θα βγει ο Ηρακλής με το δίκανο και τότε αλλημονώ μου, ε. Εντάξει. Εντάξει, θα την γλίτωνε, σε έχει κατασυμπαθήσει. Εγώ όμως πρέπει να φύγω, έχω αργήσει. Ναι, Μαρία, πρέπει να ξεκουραστείς. Έχεις κουραστεί πολύ με την επίδειξη και ευτυχώς ήταν επιτυχημένη. Ναι, επιτυχημένη ήταν, ναι. Θα δούμε τις πωλήσεις, βέβαια. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Η Εκομόντα σου χρωστάει πολλά. Ναι, ας μην μιλάμε άλλο για την Εκομόντα. Χαλάει την ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα δεν χαλάει, να την αφήσουμε εμείς να χαλάσει. Έχεις δίκιο, Φίλιππε. Δεν ήθελα να... Όλα θα πάνε καλά. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο.
θα φύγεις. Πάω. Γεια. Γεια σου. Καλή νύχτα. Ωραία γλυκά. Καλέ, αυτή είναι κάργα ερωτευμένη. Σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου, σε ευχαριστώ. I'm going back to the star. Πάω τώρα. Ναι, πρέπει. Πρέπει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κοιμόμουνα! Με τόσα φιλιά θα είχα ξυπνήσει. Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Άστα αυτά, Μαρία, σας είδα. Δεν μου λες, ήταν το πρώτο σας φιλί ή είστε καιρό ζευγάρι? Σ' αγαπάω. Δεν είμαστε καλά. Σ' αγαπάω! Αχ, μανούλα μου. Αχ, μανουλίτσα μου. Σε παρακαλώ, μην πεις στον πατέρα τίποτα. Το πρώτο μας φιλί ήταν. Τα πρώτα σας φιλιά θέλεις να πεις? Πόσα μέτρησα? 2, 3, 4. Κάποια στιγμή έχασα το λογαριασμό. Έλα, τώρα υπερβάλλεις. Αγάπη μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα. Γιατί δεν ήρθες να το πεις στη μανούλα σου, Γιατί μου έκρυβες ότι είσαι ερωτευμένη? Αν και το είχα μυριστεί εγώ. Εγώ όμως δεν είχα μυριστεί τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω, βρε μαμά. Έγιναν όλα πάρα πολύ ξαφνικά. Όχι και ξαφνικά. Όχι και ξαφνικά. Τον είχες ερωτευτεί από το Παρίσι. Απλά δεν το είχες καταλάβει. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι νιώθω. Ναι. Πώς να σου το πω, βρε μαμά μου. Νιώθω πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Το ξέρω εγώ, μπράβο. Έχουμε την ευχή μου, έλα να σε φιλήσω. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Και άκου να σου πω, εμείς τον εγκρίνουμε το Φίλιππο, να το πεις, να μην φοβάται. Καλά, μαμά. Ένα φιλάκι δώσαμε, δεν σημαίνει ότι θα παντρευτούμε κιόλας. Αυτό, άσε να το κρίνω εγώ. Σε παρακαλώ όμως, μην πεις στον πατέρα τίποτα. Μου το υπόσχεσαι. Εντάξει, θα το πει ο Φίλιππος όταν έρθει η ώρα. Τώρα γιατί προτρέχεις? Ακού, μην νοιάζεσαι για μένα, πες μου τώρα. Σου είπα ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου. Ναι. Ναι, μου το είπε. Και ένιωσα... Δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, μαμά. Έτσι σαν να πετάω, πολύ ανάλαφρα. Νιώθω ότι δεν κάνω κάτι κακό με τον Φίλιππο. Έτσι είναι ωραία η αγάπη. Όταν δεν σε βαραίνει και σε κάνει χαρούμενη. Δεν μου λέτε. Τρελαθήκατε βραδιάτικα και μιλάτε για αγάπες. Μαρία, συμβαίνει κάτι που πρέπει να ξέρω? Και τώρα, μία αφιέρωση από την ερωτευμένη Αλεξία στο Μάριο. Έφυγες νωρίς. Με την ευχή, αυτό να μην ισχύει για κανέναν. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να πω. Καλησπέρα, Αγγελική. Πώς από εδώ, η Αργυρό έχει φύγει. Εσύ δεν ήσουν στην δεξίωση? Δεν ήρθα για την Αργυρό. Για σένα ήρθα. Πατέρα μου, δεν κοιμόσασταν? Κοιμόμουν.
Αλλά άκουσα ένα μπουρμπουρ μες στον ύπνο μου και λέω: για να δω μήπως η κεντούλα έχει πιάσει ψηλή κουβεντούλα με κανένα κλέφτη. Ή αν εδέεσαι να γυρίσει η κόρη μου. Έλα, Ηρακλή, η απόψινή βραδιά ήταν της Μαρίας. Πάλι γκρινιάζεις. Εμείς δεν της είπαμε να μείνει στη δεξίωση όσο θέλει. Η γκρίνια είναι μια συνήθεια που κόβεται δύσκολα. Αχ, πατερούλη μου είσαι. Αχ, πατερούλη μου, να σου φιλήσω. Πατερούλη μου. Τι είπα το παιδί, άρρωστο είναι. Γιατί δεν μπορώ εγώ να φιλήσω τον πατερούλη μου. Α, στα αυτά σου πια, έλα, λέγεται. Έλα, πείτε μου και εμένα, τι είναι αυτά που λέγατε για αγάπες και πράσινα άλογα. Ναι. Λέγαμε... για τον Νικόλα λέγαμε, πατέρα. Για τον Νικόλα που αγαπά την Αγγελική και δεν μπορεί να της εκφράσει τα αισθήματά του. Α, για τον Νικόλα. Και την Αγγελική. Α, και την Αγγελική. Μάλιστα. Σωστό. Θα το δεκτώ. Γιατί έβησα ένα όνειρο στη μέση και θέλω να δω τη συνέχεια. Λοιπόν, άντε, άντε. Πάμε για ύπνο όλοι, γρήγορα, άντε, άντε, ναι, μπράβο. Ναι, πατέρα μου, πάμε για ύπνο. Άντε, καληνύχτα. Κουρνύχτα, πατερούλη. Έλα, μαμά, και εσύ, έλα. Να συνεχίσει ο πατέρας το όνειρο του, μην το χαλάσουμε. Ναι, πάμε για ύπνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι όνειρο έβλεπες, Ηρακλή? Όνειρο θερμής νυχτός. Έβλεπα τότε που είμαστε νέοι και είμαστε στην Αντίπαρο, στην παραλία και μας πήρε ο ύπνος. Θυμάσαι? Για μένα ήρθες. Ναι, τώρα που ήμουν στην επίδειξη σκεφτόμουν ότι όλα αυτά είναι ανόητα. Δηλαδή, εγώ είμαι ανόητος. Συγγνώμη. Όχι, όχι, μη ζητάς συγγνώμη. Κι εγώ σου είπα χοντράδες. Να σκεφτείς, έχει περάσει τόσο καιρός και ακόμα το θυμάμαι. Να, ας πούμε για παράδειγμα αυτό που σου είπα για το φιλί. Όχι. Όχι, Αγγελική, μη μου λες άλλα ψέματα. Μη με στενοχωρήσεις. Μα δεν θέλω να... Μα όλα ήταν αποθυμένο. Θυμένο. Βέβαια, γιατί να λέμε ψέματα τώρα μεταξύ μας. Όλα ήταν αποθυμένο και των δυο μας. Για κάτι που πήγε να γίνει και δεν έγινε. Αλλά δεν έγινε, τέλος, αυλαία, γκολ, ραπ, όλα. Αυτό ήρθες να μου πεις? Βέβαια, αυτό τι άλλο. Τι άλλο, δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Όχι, τι να μου πεις. Εντάξει, τη δέχομαι τη συγγνώμη σου. Α, τη δέχεσαι τη συγγνώμη! Τι έπαθες τώρα! Τίποτα. Και για να δεις πόσο μπροστά άτομα είμαι και πόσο έχω φύγει εγώ, θα σας βοηθήσω με το Σωτηράκι τώρα. Θα μετακομίσει στο σπίτι του. Τι εννοείς θα μας βοηθήσεις? Στη μετακόμιση. Θα κουβάλεις εγώ. Εγώ μπορώ να κουβαλάω κουτιά, μπορώ να λυγίσω σίδερα, γιατί σίδερα μασάει ο κουταλιανός. Νικόλα, τι λες, έχεις πιει? Ναι. Τώρα που ήμουν με τη Λίλιαν, καθόμασταν στην επίδειξη και για τα καλώς, καταλαβαίνεις. Ναι, αυτή η Λίλιαν, καταλαβαίνω. Πάντως, άμα θέλετε τώρα κάποιο για τα μετακόμιση, μόλις βρήκατε, έτσι. Μάλιστα. Κοίτα, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εκτιμώ πολύ την προσφορά σου, αλλά δεν ξέρω πώς θα φανείς ο Σωτήρη. Πώς θα φανεί, δεν κατάλαβα. Ο Σωτηράκης δεν θέλει βοήθεια. Μόνος θα τα κάνει όλα. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, δεν αισθάνεται άνετα μαζί σου. Μάλλον δεν θα τον ευχαριστήσει να είσαι μαζί μας την ημέρα που θα μετακομίσει στο σπίτι του. Απέστε μας ότι έχει και πρόβλημα με το άτομό μας, ο Σωτηράκης σου. Εσύ δηλαδή στη θέση του δεν θα έρχες. Καλώς. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που προσφέρθηκα να σας βοηθήσω, αλλά δεν με νοιάζει. Σιγά μην κάτσω να σκάσω κιόλας. Νικόλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αγγελική. Και άλλη μια αφιέρωση από μια ερωτευμένη καρδιά που απόψε πονά πολύ. Τώρα εγώ τι κάνω?
φτιάχνομαι χαρούμενη που θα είμαστε πάλι μαζί με τον Αλέξη. Μετά από τόσο καιρό. Και εκείνος, ποιος ξέρει τι κάνει αυτή τη στιγμή μαζί με την Αλεξάνδρα. Όχι, 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 τον αδικό. Να το, γίνομαι πάλι καχύποπτη. Λάθος, Μαρκέλα. Ο Αλέξης, όταν σε δει, πρέπει να είσαι γλυκιά και χαμογελαστή. Δεν πρέπει να τον διώξεις ξανά. Ακόμη δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που συνέβη απόψε. Όταν με φίλησε, ένιωσα τόσο όμορφα. Ζαλίστηκα. Νόμιζα ότι θα λιποθυμίσω. Είναι τόσο παράξενο. Νόμιζα ότι δεν είχα ξεπεράσει τον Αλέξη. Τώρα, δεν ξέρω. Είμαι μπερδεμένη. Αχ, Θεέ μου. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Συγγνώμη που άρχισα. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Μη φοβάσαι. Δεν θα σου κάνω σκηνή ζηλοτυπίας. Συγγνώμη και για πριν. Στην επίδειξη. Μαρκέλα, θέλω... Όχι, σε παρακαλώ, άσε με να μιλήσω. Είχα τόσο καιρό να σε δω. Μου έλειψες. Και με έπιασε κρίση ανασφάλειας. Αλλά κοίτα με. Ακόμα δεν ήρθες και σου έπιασα την κουβέντα. Θες να πιεις ένα ποτό? Δεν θέλω τίποτα. Συμβαίνει κάτι? Είσαι κάπως ανήσυχος. Όχι ότι υπονοώ κάτι, αλλά... Είσαι κουρασμένος. Αυτό δεν είναι, αγάπη μου. Έλα, έλα, κάτσε στον καναπέ να σε χαλαρώσω. Η αλήθεια είναι πως είμαι κάπως κουρασμένος. Μην ανησυχείς. Η Μαρκέλα θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Λίγο μασάζ χρειάζεσαι. Είσαι τόσο καλή μαζί μου. Δεν θα έπρεπε. Μου το κάνεις δύσκολο. Για να σου πω αυτά που θέλω. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό ξανά. Αλλά νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Ότι ήμουν ερωτευμένη τόσο καιρό και δεν το ξέρω. Έπρεπε να με φιλήσει ο Φίλιππος για να το καταλάβω. Μακάρι αντί για τον Αλέξη να είχα γνωρίσει τον Φίλιππο από την αρχή. Αλέξη, πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να ξέρεις ότι όσο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη σκέφτηκα και... Ναι, Μαρκέλα, και εγώ σκέφτηκα και... και έκανα αυτά που μου είπες. Ξεκαθάρισε τα πράγματα μέσα μου. Και πίστεψε με, πόνεσα πολύ. Αλέξη, τι θες να πεις? Ακούγεται σαν... Ναι, Μαρκέλα. Θέλω να χωρίσουμε. Ναι, κομμόντα λοιπόν. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Αχ, πόσο το χρειαζόμουν να χαλαρώσω. Όλη αυτή η ένταση της προετοιμασίας, η αγωνία για το αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις. Να συμπεράνω, είχες ενεργό ρόλο. Να συμπεράνεις, Αντώνη μου, να συμπεράνεις. Ασφαλώς. Τι, επειδή δεν κοκορεύομαι όπως κάποιοι άλλοι? Αφού με ξέρεις εμένα, είμαι χαμηλών τόνων. Αυτό που ξέρω είναι ότι είσαι η πιο όμορφη από όλες. Εσύ έπρεπε να είσαι στην πασαρέλα. Αφού με ξέρεις τώρα εμένα. Ναι, ξέρω. Είσαι χαμηλών τόνων. Θα μπορούσες να κάνεις μια μικρή εξαίρεση. Τι εννοείς? Να μου δώσεις ένα καθόλου χαμηλών τόνων φιλί. Γίνεται? Άκου τον. Αν γίνεται, λέει. Λοιπόν,
Ένα φιλί για σένα, καθόλου, μα καθόλου χαμηλών τόνων. Διακόπτω! Δεν διακόπτω. Δημήτρη! Τι γίνεται, φίλε? Α, εδώ! Είπα να έρθω για ένα ποτάκι. Μόνος. Αλλά τελικά αποφάσισα πως θέλω και παρέα. Συγγνώμη λίγο. Το σακάκι σας. Να καθίσω, ε. Δεν πειράζει. Αλέξη, καταλαβαίνω. Σε εκνεύρισα στην επίδειξη. Ναι, μ' ακούς. Δεν έχει καμία σχέση η επίδειξη. Τότε... Μήπως είχα δίκιο. Μήπως εσύ και η Αλεξάνδρα. Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Μαρκελά, δεν έχει σχέση η Αλεξάνδρα. Τότε τι? Πώς είναι δυνατόν να άρχισε μετά από ένα μήνα χωρίς να έχει συμβεί τίποτα και να μου ζητάς να χωρίσουμε? Σου είπα, σκέφτηκα. Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να κοροϊδεύω ούτε εσένα ούτε τον εαυτό μου. Είμαι ερωτευμένος με τη Μαρία. Ποτέ δεν έβαψα να είμαι ερωτευμένος μαζί της. Την αγαπάω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένιωσα ζήλια τη στιγμή που είδα τον Αλέξη να φεύγει με την Αλεξάνδρα. Πόσο ανόητη είμαι. Αλλά αυτό το βράδυ το συνειδητοποίησε. Τελείωσε. Ο Αλέξης δεν σημαίνει τίποτα πια για μένα. Δηλαδή μου ελέγχες ψέματα? Ότι και καλά δεν θέλεις να έχεις καμία σχέση μαζί της? Ήμουν μπερδεμένος. Το έχεις καταλάβει? Μου είπες να πάρω το χρόνο μου και να σκεφτώ όσο θα έλειπα. Αλέξη, τι λες τώρα? Πάω να τη βγάλεις καθαρή? Μην πεις ότι έπρεπε να το περιμένω κιόλας. Κιλά, σε παρακαλώ. Έμεινα τόσα χρόνια μαζί σου. Όταν ένιωσες ότι ο πατέρας σου σε πρόδωσε και έδωσε την ψήφο του στο Σέργιο, εγώ ήμουνα δίπλα σου. Βράχος να σε στηρίζω. Το ξέρω. Ξέρω όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Σε στήριξα. Σε στήριξα ακόμα και στις απιστίες σου. Γυρνούσες, ζητούσες συγγνώμη και εγώ δεν σε έδιωχνα. Σε στήριξα ακόμα και όταν αυτοί είχαν ο παπάδια από το τσόλι. Μαρκέλα, σε παρακαλώ. Όταν αυτό το τσόλι μας πήρε την εταιρεία μέσα από τα χέρια μας. Εσύ γύρισες σε μένα, Αλέξη. Εσύ γύρισες και μου είπες ότι έκανες λάθος. Ότι μόνο εμένα αγαπάς. Αυτό το θυμάσαι, Αλέξη? Δεν ήθελα να σε κοροϊδέψω. Αλλά έτσι πίστευα τότε. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό, Αλέξη? Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό ξανά? Τι θες? Να με τελειώσεις, θες? Σ' αρέσει να παίζεις μαζί μου? Έτσι τη βρίσκεται με τη Μαρία? Αρχιέλα, η Μαρία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είχανε τελειώσει όλα πολύ πριν μπει η Μαρία στη ζωή μου. Αλλά δεν το βλέπαμε. Λοιπόν, Αντώνη μας, πώς το βλέπεις το κορίτσι, ε? Το απόλυτο θηλυκό, έτσι? Δημήτρη. Τα φιστικάκια που ζητήσατε, κύριε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, Ολγάκι μου. Αντώνη, πώς το βλέπεις το Ολγάκι? Νόστιμο κορίτσι, ε? Δεν είναι του γούστου. Α, δεν είναι του γούστου σου. Ε, βέβαια. Εσένα του γούστου σου είναι η Λίλιαν. Λοιπόν, παιδιά μου, πώς θα πάμε? Θα φάμε και κουφέτα? Τι εννοείς ότι η σχέση μας είχε τελειώσει εδώ και καιρό? Πας να βγάλεις καθαρή τη Μαρία τώρα? Ας μην κοροϊδευόμαστε. Είχαμε μακρυνθεί. Το μόνο που μας ένωνε ήταν η δουλειά. Α, έτσι? Οι ζήλες, η καχυποψία σου, τα τηλέφωνα, η συνεχής ανακρίση που είμαι και τι κάνω. Ειλικρινά δεν ήξερα πια αν σε αγαπάω ή σε φοβάμαι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει που με διαλύσει αυτή τη στιγμή? Εγώ φταίω? Ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι πιστεύω ότι δεν ήσουν ευτυχισμένη εδώ καιρό μαζί μου. Ποιος φταίει για τη ζήλια μου και τη χαχυποψία μου, Αλέξη, μετά από όλα αυτά που έχεις κάνει στο παρελθόν? Στο παρελθόν? Σου υποσχέθηκα ότι έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Έπρεπε να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη? Μιλάς εσύ για εμπιστοσύνη που με αφήνεις για άλλη γυναίκα? Δεν σε αφήνω για καμία άλλη γυναίκα. Σου ζητάω να δώσουμε ένα τέλος σε κάτι που είχε πεθάνει από καιρό. Μόνο η δουλειά και η συνήθεια μας ένωνε, τίποτα άλλο, παραδέξου το. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου. Δεν έχεις το δικαίωμα. Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς για τα δικά μου αισθήματα. Η αγάπη με δεν είναι μαζί σου.
Μόνο η αγάπη με έδαινε μαζί σου όλο αυτόν τον καιρό. Ανέχτηκα τα πάντα γιατί σ' αγαπούσα! Δεν έπρεπε να ανεχθείς τόσο πολλά. Φύγε. Σήκω και φύγε αμέσως από το σπίτι μου. Πάρ' τη βαλίτσα σου και ξεκουμπήσου και μη σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ακούς? Ποτέ! Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Εκομόντα μετά την επιτυχία της επίδειξης? Α, σε παρακαλώ πολύ, Άντωνη. Μπορώ να σε λεωτώνω ή σε πειράζει να σε λεωτώνω? Θα προτιμούσα να με λες με το κανονικό μου. Ναι. Όπως σου έλεγα, λοιπόν, Τόνι, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να διασκεδάσω. Να χαλαρώσω, που λες. Όχι να μιλάω για δουλειές. Καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Είπες κάτι δικιά μου? Τίποτα. Αχ, Αντώνη μου. Αντώνη μου, ξέρεις, αισθάνομαι λίγο κουρασμένη. Μήπως να φεύγαμε? Ναι. Πού να πάτε? Από τώρα? Παιδιά, ακόμα δεν είπαμε τίποτα για το καλοκαιράκι. Θέλω να μου πείτε για το καλοκαιράκι. Τα σχέδια σας, πού θα πάτε διακοπές? Προς το παρόν λέμε να πάμε σπίτι μας. Η Λίλιαν είναι κουρασμένη και εγώ δουλεύω αύριο. Όπως όλοι μας. Ωραία, λοιπόν. Εσύ μπορείς να μείνεις. Κερνάμε εμείς. Εμείς. Να το και το εμείς. Καληνύχτα, Δημήτρη. Καληνύχτα, Λίλιαν. Και να προσέχετε, ε! Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Είσαι μια γυναίκα με τεράστιο πόθημα αγάπης. Έχεις να δώσεις πολλά σε κάποιον που θα σε αγαπήσει. Και θα τον αγαπήσεις και εσύ αληθινά. Κάποιον που να αξίζει την αγάπη σου περισσότερο από μένα. Δεν θέλω κανέναν άλλον, Αλέξη. Εσένα θέλω. Εσένα μόνο αγαπώ, δεν το καταλαβαίνεις? Πίστεψε με, όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι μαζί. Θα γυρίσεις. Πάντα γυρνάς. Απλά είσαι μπερδεμένος. Όχι. Όχι αυτή τη φορά. Τα αισθήματά μου για τη Μαρία είναι ξεκάθαρα. Το ξέρω ότι δεν μπορώ να είμαι μαζί της. Ότι έχουμε τελειώσει οριστικά. Τότε. Αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Όσο αγαπώ μια άλλη γυναίκα... Τι θα κάνεις δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να συμβιβάζομαι. Και δεν σου ζητώ και εσένα να συμβιβαστείς. Φύγε, σε παρακαλώ. Φύγε από εδώ. Πίστεψέ με. Σ' αγάπησα αληθινά. Αυτό που είχαμε ήταν πολύ όμορφο. Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι άσχημα. Ελπίζω για σένα... Κάποια στιγμή αυτή η σχέση να είναι μια όμορφη ανάμνηση. Πάει. Έφυγε. Πήρε τη βαλίτσα. Τελείωσε. Οριστικά. Συγχώρεσέ μου.
Έφυγε. Είμαι ευτυχισμένη. Και δεν το περίμενα να νιώσω ξανά έτσι. Καληνύχτα, Φίλιππε. Και στη χάκια όσο σ' αγαπώ.